Δυσκολεύουν μέρα με την ημέρα οι συνθήκες υπό τις οποίες το ΕΣΥ παρέχει τις υπηρεσίες του στους πολίτες με την COVID-19 να εντείνει όλο και περισσότερο την πίεση. Η πίεση στα νοσοκομεία όλης της χώρας είναι αυξημένη, ενώ την ίδια ώρα αυξάνονται τα κρούσματα και οι ανάγκες για νοσηλεία. Την ίδια πίεση δέχονται και οι υγειονομικοί των νοσοκομείων των Ιωαννίνων. Το κάθε νοσοκομείο έχει διαφορετικές δυνατότητες, καθώς άλλη είναι η δυναμική που μπορεί να αναπτύξει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και άλλες οι δυνατότητες του νοσοκομείου Χατζικώστα. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη, το τελευταίο που χρειάζεται είναι να υπάρχουν αχρίαστες δηλώσεις που μόνο τη δημόσια υγεία δεν εξυπηρετούν. Ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Γιάννης Καρβέλης, μιλώντας τηλεφωνικά στο δελτίο ειδήσεων του ITV, ξεκαθαρίζει ότι τα δύο νοσοκομεία κάνουν εξίσου καλή δουλειά, ενώ υπογραμμίζει πως τα επιχειρησιακά σχέδια καθορίζονται από την ΗΠΕ και το Υπουργείο Υγείας. Άρα οι αποφάσεις ανήκουν στην ΗΠΕ και το Υπουργείο, και όχι αλλού. Παραδέχεται την πίεση στα δύο νοσηλευτικά ιδρύματα, ενώ λαμβάνει αποστάσεις από καταστάσεις και δηλώσεις που όχι απλά δεν προσφέρουν τίποτα, αλλά δημιουργούν και προβλήματα. Εδώ και αρκετές ημέρες είναι σε λειτουργία και οι δύο ΜΕΘ COVID του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, οι οποίοι συνολικά διαθέτουν 16 κλίνες. Μέχρι αυτή τη στιγμή οι νοσηλείες ανέρχονται σε 15. Ο κ. Καρβέλης ξεκαθαρίζει πως το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχει δυνατότητες να ανοίξει και άλλες κλίνες για νοσηλεία COVID ασθενών, εάν παραστεί τέτοια ανάγκη. Ενώ τονίζει ότι τις επόμενες ημέρες θα τεθούν σε λειτουργία και οι 4 ΜΕΘ COVID του Νοσοκομείου Χατζικώστα, που σίγουρα θα βοηθήσουν όπως έγινε άλλωστε και στο πρόσφατο παρελθόν. Κυρία Στάρμου, θα μου επιτρέψετε να αναμουχλέσω την μνήμη σας ένα χρόνο πίσω, όταν τον Νοέμβριο του 2020 η περιφερειακή ενότητα των Ιωαννίνων επλήγει πάρα πολύ από μεγάλο αριθμό κρουσμάτων, σε σημείο που χρειάστηκε να ενώσουμε δυνάμεις όλοι μαζί, η περιφέρεια, ο Δήμος, η 6η Υγειονομική Περιφέρεια, τα νοσοκομεία, για να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την κατάσταση. Τότε λοιπόν είχε αναδειχθεί πάλι το συγκεκριμένο ζήτημα ανάμεσα στα δύο νοσοκομεία και θυμάστε ότι με πολύ εύρυθμο τρόπο και τα δύο νοσοκομεία υπό την αιγίδα της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας συνεργάστηκαν και ανταπεξήλθαμε πλήρως σε αυτή την κατάσταση. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και τώρα και τα δύο νοσοκομεία βρίσκονται σε αυτή την προσπάθεια από κοινού. Υπάρχει όντως, όπως αναφέρατε, μία πίεση σε ό,τι αφορά τις μονάδες συντατικής θεραπείας, τις κλίνες των μονάδων συντατικής θεραπείας. Ήδη το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων αυτή τη στιγμή νοσηλεύει 15 ασθενείς, επί συνόλου 16 κλινών. Mm-hmm. Προετοιμάζεται ήδη το Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα να ανοίξει τις 4 διαθέσιμες κλίνες ΜΕΘ που διαθέτει. Και βεβαίως υπάρχουν και οι κλίνες COVID και στα δύο νοσοκομεία, οι οποίες ευτυχώς δεν είναι γεμάτες. Υπάρχει σχέδιο για ανάπτυξη και περαιτέρω κλινών όσο χρειαστεί για την φροντίδα ασθενών που θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα με τον κορονοϊό. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο και με αυτή τη συνεργασία θα πάμε συντεταγμένα και δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να μπαίνουμε σε αντιδικίες ανάμεσα στα νοσοκομεία. Τα νοσοκομεία είναι ενταγμένα, όπως είπα και πριν, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι υπό το συντονισμό της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Και τα διαχειριστικά βγαίνουν από εσάς και από το Υπουργείο, κύριε Καρβέλη, έτσι δεν είναι? Δεν αποφασίζει, φαντάζομαι, κάθε διοίκηση από μόνη της το τι θα κάνει? Όχι, βέβαια, είμαστε σε απόλυτη συνεργασία και συνέργεια και με τους δύο διοικητές των νοσοκομείων. Και προσωπικά δεν θα ήθελα να σχολιάσω τίποτα περισσότερο από ό,τι μου αναφέρατε. Στο μεταξύ, η ύψη στη μορφή εθελοντικής προσφοράς αποτελεί η δωρεά οργάνων. Στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα πραγματοποιήθηκε δωρεά οργάνων νεφρών και οφθαλμών από εγκεφαλικά νεκρή ασθενή που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου. Ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας αναφέρθηκε στην απόφαση για την δωρεά οργάνων που αποτελεί, όπως είπε, ύψη στη μορφή εθελοντικής προσφοράς. Ανακοίνωση εξέδωσε και η διοίκηση του νοσοκομείου. Ο διοικητής, Σπύρος Δερδεμέζης, εκφράζει τα συλληπιτήρια στην οικογένεια της εκλιπούσης και ευχαριστεί την οικογένεια για το ανθρώπινο μεγαλείο τους, καθώς την ώρα της μεγαλύτερης οδύνης για την απώλεια του αγαπημένου τους προσώπου, αποφάσισαν, όπως χαρακτηριστικά λέει η ανακοίνωση, να γεφυρώσουν τη ζωή με το θάνατο. Κυρία Στάμπο, αυτό έρχεται ως επιστέγασμα, αν θέλετε, της εκδήλωσης που κάναμε στα Γιάννενα πριν από λίγες μέρες, σε συνεργασία
της Έκθεσης Υγειονομικής Περιφέρειας και του Δήμου Ιωαννιτών για δωρεά εργάνων και για το μεταμοσχευτικό πρόγραμμα που θέλουμε να αναπτύξουμε, δίνοντας έτσι ζωή σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη μέσα από το μεγαλείο ψυχής κάποιων άλλων ανθρώπων που δυστυχώς η μοίρα τα φέρνει έτσι να χάσουν τη ζωή τους. Με την ευκαιρία αυτή, καταρχήν να πω θερμά συλληπιτήρια στους οικείους της Εθνικούσης για το μεγάλο χαμό που υπέστησαν και να πω ότι οι νεφροί και οι οφθαλμοί της ατυχούς αυτής γυναίκας θα γίνουν δωρεά ζωής για συνανθρώπους μας και αυτό αποτελεί, αν θέλετε, την ύψιστη μορφή εθελοντικής προσφοράς ανθρωπισμού, πολιτισμού και ατμισμού, καθώς και τη βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση του ιατρικού θαύματος της μεταμόσχευσης.